5η Νοεμβρίου, Διεθνή ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών, διοργανώσαμε τρεις δράσεις ευαισθητοποίησης. Η πρώτη δράση, η οποία πραγματοποιήθηκε, είναι η περσινή έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Εκείνη», σε συνδιοργάνωση με την φωτογραφική Λέσχη και τον Σύνδεσμο Φιλολόγων, την οποία φιλοξένησε η Φιλόπτωχος Αδελφότητα Ανδρών Θεσσαλονίκης για μία εβδομάδα στις αρχές του μήνα. Δεύτερη δράση, η σημερινή μέρα, παρουσίαση του βιβλίου της Γωγός Σαντζολετάκη, «Το ζήτα της ζωής». Η ιστορία της Ηλέκτρας, η οποία βιώνει την βία σε όλες τις μορφές, μέσα από την οικογένεια, μέσα στην οικογένειά της. Και τέλος, θα κάνουμε άλλη μία δράση σε συνεργασία με την αστυνομία. Θα είναι μία ημερίδα κατάρτιση για τα αστυνομικά στελέχη, με θέμα τον τρόπο που μπορούν να αντιμετωπίσουν ένα θύμα ενδοοικογενειακής βίας. Σήμερα, με αφορμή το βιβλίο της κυρίας Σαντζολετάκη, «Το ζήτα της ζωής», θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε το πώς η ίδια σκέφτηκε έτσι και συνέλαβε όλο αυτό, γιατί πρόκειται για ένα μυθιστόρημα. Αλλά μέσα από αυτό θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε, σε συνεργασία με το Διπεθέ Κοζάνης, αποσπάσματα από το βιβλίο, ενώ τόσο εγώ όσο και η συνάδελφός μου, η κυρία Σταύρακα, θα μιλήσουμε σήμερα σε μύθους και πραγματικότητες που κυκλοφορούν σε σχέση με την ενδοοικογενειακή βία. Θα δώσουμε στοιχεία, στατιστικά στοιχεία για τα 4 φημολειτουργίες που κλείσαμε τώρα σαν συμβουλευτικό κέντρο γυναικών, ενώ θα έχουμε την ευκαιρία να προσεγγίσουμε και λίγο πιο θεωρητικά, αν μου επιτρέπετε, τον κύκλο της βίας, δηλαδή το πόσο θήτης συμπεριφέρεται βία μέσα στην οικογένεια, μετά επανέρχεται σε μια κατάσταση ηρεμίας και η βία συμβαίνει ξανά και ξανά με έναν φαύλο κύκλο ουσιαστικά. Να ρωτήσουμε, κύριε Κιωσέ, αυτό παραμένει ακόμα ένα μυστικό όπως και παλαιότερα η ενδοοικογενειακή βία, ή έχουμε προοδεύσει λίγο ως κοινωνία? Έχουμε μετακινηθεί λίγο σε σχέση με αυτό. Δηλαδή η εμπειρία η δικιά μας πια δείχνει πως όσο περνάει ο καιρός και τέτοιες δράσεις σαν τη δική μας και συγχρονισμένες δράσεις και με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας δημιουργούν μια ευνοϊκή συνθήκη στα θύματα ώστε να αναζητήσουν βοήθεια. Παρ' όλα αυτά, έχω την αίσθηση πως τα ποσοστά είναι πολύ μικρότερα, πολύ μεγαλύτερα σε σχέση με αυτά που καταφτάνουν. Το ταμπού είναι εξαιρετικά ισχυρό, κάτι που αποθαρρύνει πάρα πολύ τις ίδιες τις γυναίκες να αναζητήσουν βοήθεια. Γι' αυτό για μας έχετε δει πως είναι ένας πολύ βασικός άξονας η δράση ενημέρωσης και η δράση ευαισθητοποίησης, να δηλώνουμε κάθε φορά την παρουσία μας, ότι εμείς είμαστε εδώ, ότι αυτό συμβαίνει στην Καστοριά και ναι, μια γυναίκα μπορεί να αναζητήσει βοήθεια. Κύριε, και σε μια τελευταία ερώτηση, τα χρόνια της κρίσης στατιστικά έχουν αυξήσει τον αριθμό των κρουσμάτων? Τα χρόνια της κρίσης δημιουργούν μια ευνοϊκή συνθήκη στη βία να φανεί ακόμα περισσότερο. Δεν δημιουργεί βία από το πουθενά. Απλά δημιουργεί αυτό το πλαίσιο στο οποίο ο θήτης είναι πιο εύκολο να γίνει βίαιος. Να εντοπίζουμε περισσότερο δηλαδή τα επεισόδια της βίας. Δεν δημιουργούν όμως από το μηδέν βία. Και να περάσουμε όμως στα ποσοστά για τα 4 χρόνια λειτουργίας του κέντρου συμβουλευτικής. Μπορούμε να πούμε ότι πάνω από 30 γυναίκες δέχονται κάθε χρόνο συστηματικά τις υπηρεσίες μας. Το 90% αυτών δέχονται ενδοοικογενειακή βία, είναι Ελληνίδες και έχουν παιδιά. Να πούμε ότι δεχόμαστε γυναίκες από όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια εκπαίδευση, ακόμα και γυναίκες με μεταπτυχιακούς τίτλους. Τι άλλο, σωστά. Είναι ευρεία η γκάμα. Είναι ευρεία δηλαδή η γκάμα, δεν αφορά μόνο ανθρώπους χαμηλού μορφωτικού επίπεδου. Όχι, όχι, δεν έχει καμία σχέση. Η βία μπορεί να χτυπήσει οπουδήποτε, σε οποιοδήποτε μορφωτικό οικονομικό πλαίσιο. Αυτό που με όθησε, σίγουρα δεν είναι μια βιωματική εμπειρία, και αυτό το ξεκαθαρίζω γιατί πολλοί με ρωτάνε αν εγώ είμαι κακοποιημένη γυναίκα. Όχι, δεν είμαι κακοποιημένη γυναίκα. Απλώς με είχε απασχολήσει ένα διάστημα πάρα πολύ αυτό το θέμα, δεδομένου ότι άκουγα κάποιες ιστορίες από το φιλικό περιβάλλον και το συγγενικό, μπορώ να πω, γυναικών που πραγματικά υπέμεναν ένα σταυρό μαρτυρίου και δεν έφευγαν, έμεναν δίπλα σε έναν βίαιο άντρα, σύζυγο, για διαφορούς λόγους κατά μια. Η μία από ανασφάλεια, η άλλη έχει παιδιά, οικονομική ανέχεια, που θα πάω, και αυτό είναι ένας πάρα πολύ σοβαρός λόγος, ιδιαίτερα αν η γυναίκα δεν έχει επάγγελμα ή δεν έχει μάθει να δουλεύει. Αυτό είναι ένας φοβερός ανασχετικός παράγων. Όμως, πραγματικά είχα μια συμφωνία για αυτές τις γυναίκες που δεν
είχαν το κουράγιο, δεν είχαν τη δύναμη να αντιδράσουν και να βγουν από αυτή τη στενοπό. Δυστυχώς, σίγουρα, είναι πάρα πολύ δύσκολο για μια γυναίκα να ξεπεράσει αυτή την κατάσταση. Ψάχνοντας λοιπόν το θέμα του επόμενου βιβλίου μου, αφού είχα τελειώσει τέλος πάντων τότε ένα bestseller δικό μου που κυκλοφορεί, τη φίλη του Ροζαλία, έψαχνα ποιο θα είναι το θέμα του επόμενου βιβλίου μου και επέλεξα να είναι η κακοποίηση της γυναίκας, η ενδοοικογενειακή βία γενικότερα. Βεβαίως μελέτησα πάρα πολύ, δηλαδή μπορώ να πω ότι πλέον ξέρω πάρα πολλά πράγματα από το θέμα τους και για το προφίλ του θήτη και για το προφίλ του θύματος και στη συνέχεια δραστηριοποιήθηκα και σε μία στέγη κακοποιημένων γυναικών, ήμουν μάλιστα και μέλος του Δέλτα Σίγμα, οπότε είχα την ευκαιρία, αφού είχε βγει το Ζήτα της Ζωής και αφού είχε κάνει την πορεία του και είχε βοηθήσει πάρα πολλές γυναίκες μέχρι τότε, δραστηριοποιήθηκα λοιπόν σε μια στέγη κακοποιημένων γυναικών και είχα την ευκαιρία να έρθω σε επαφή με πολλές γυναίκες που βίωναν αυτό το πρόβλημα και τρόπον την ΑΕ πλουτίστηκε και η γνώση μου πάνω σε αυτό το θέμα. Κάνοντας αυτές τις παρουσιάσεις, λέω πάντα ότι δεν τις θεωρώ ως παρουσίαση ενός βιβλίου. Γιατί έχω βγάλει και άλλα βιβλία και θα βγάλω και στο μέλλον, ελπίζω. Και το Μάρτιο, μάλιστα, βγαίνει και το επόμενο βιβλίο μου. Αυτές τις παρουσιάσεις, αυτές οι παρουσιάσεις που αφορούν στο Ζήτα της Ζωής, λέω πάντα ότι είναι ένα έναυσμα για να μιλήσουμε για αυτό το τρομακτικό πρόβλημα που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία, αλλά και σε άλλες κοινωνίες. Και αυτό που με απασχολεί πρώτιστα είναι η ενημέρωση, δηλαδή να ενημερωθεί ο κόσμος, γιατί πολλοί κόσμος δεν ξέρει καν ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Είτε γιατί τα στόματα των ανθρώπων, των γυναικών, των κακοποιημένων δεν ανοίγουν, είτε γιατί ένα πρόβλημα κοινωνικό, όπως είναι η ενδοοικογενειακή βία, αν δεν είναι μέσα στο σπίτι μας, αν δεν είναι στο φιλικό μας περιβάλλον, δεν μας αφορά. Δηλαδή, υποκρινόμαστε ότι δεν υπάρχει. Μπορεί να τα ακούμε έτσι ως ψήθυρο, αλλά δεν μας αφορά. Θέλω λοιπόν, με αφορμή το Ζήτα της Ζωής, και γι' αυτό προσπαθώ κι εγώ, σε προσωπικό επίπεδο, να ενημερωθεί ο κόσμος σε πρώτο στάδιο, και το δεύτερο, να ευαισθητοποιηθεί. Δηλαδή, να καταλάβει ότι αυτό είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα που μπορεί ανά πάσα στιγμή να μας χτυπήσει και εμάς την πόρτα. Πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι, ευαισθητοποιημένοι, να βοηθήσουμε την γυναίκα η οποία βρίσκεται σε αυτό το γολγοθά, σε αυτό το μαρτύριο, να μην την κατακεραυνώνουμε, αλλά να της προσφέρουμε χέρι βοηθείας με κάθε τρόπο. Και βεβαίως, επιτρέψτε μου να το πω αυτό, θα ήθελα το Ζήτα της Ζωής να το διαβάσουν όσο το δυνατόν περισσότερες γυναίκες, καταρχήν και άντρες, αλλά περισσότερο επικεντρώνομαι στις νεαρές μητέρες και στα νεαρά κορίτσια. Δηλαδή τα νεαρά κορίτσια να ξέρουν τι μπορεί να τους συμβεί, τι μπορεί να μπει ξαφνικά στη ζωή τους και να τους τη ρημάξει στην κυριολεξία, να μπορούν να διακρίνουν από κάποια σημάδια τη βιαιότητα που μπορεί να κρύβει στην ψυχή του ένας άντρας και πιθανώς να τη βγάλει σε κάθε ευκαιρία. Αυτό αφορά τα νεαρά κορίτσια. Οι δε νεαρές μητέρες να συμβουλεύουν, να ξέρουν πώς να συμβουλέψουν τα κορίτσια τους, αλλά και πώς να μεγαλώσουν το γιο τους, τα αγόρια, οι μητέρες των αγοριών, να μάθουν στο αγόρι τους να σέβεται τη γυναίκα. Γιατί ένας άντρας που σηκώνει το χέρι του και δέρνει τη σύντροφό του ή τη γυναίκα του, κατεξοχήν δεν σέβεται τη μάνα του. Δεν το λέω αυτό σαν γυναίκα, δεν το λέω δηλαδή για να υπερασπιστώ το φίλο μου, αλλά πιστεύω ότι η γυναίκα δικαιούται κάθε σεβασμό, γιατί είναι η μήτρα και η αρχή της ζωής.